Γεια σου Πάρη. Γεια σου Ντόνι. Τι κάνει Πάρη. Είμαι τα χέρια σου, αισθάνομαι. Τρίβω τα χέρια μου, ναι. Κρυώνει ή απλά ε, λοιπόν, είσαι έβαζει, Ε, Δρώσει το γραφείο σήμερα. Και mm. αυτό μπήκε και η θέρμανση πρώτη μέρα. Δεν το περιμένα. Σπίτι δεν έχω βάλει θέρμανση. Να είμαι ειλικρινή. Ε, ε αλλά... Εμεί βάλαμε νομίζω λίγο air Condition για να σπάσει. Αλλά αυτό ξέρει, ίσα ίσα. Ναι, ναι. Όχι, ναι. βέβαια, ε, ίσως ίσω φταίει ότι εγώ γυρίζω βράδυ και έχει ζεστάνει από τον ήλιο το σπίτι, γιατί έχουμε ήλιο αυτέ τι μέρε. Αλλά ναι, τι κάνουμε, πώ είμαστε. Μια χαρά γενικά. Όλα πάρα πολύ καλά. Open AI. Open AI. Βέβαια, το βλέπουμε τεροχρονισμένα αυτό το βίντεο, αλλά οκ, okay, εμεί το. Άρα λοιπόν έχουν αλλάξει άλλου 3-4 CEO μέχρι τότε. Ναι, ισχύει. Ωραία. Εγώ, δεν έχω καταλάβει γιατί μα αφορά όλο αυτό, αλλά okay. Εντάξει, όχι, δεν λέω γιατί τα βγάζουν αυτά δημόσια, αλλά δηλαδή, οκ, okay. είναι σοβαρό αυτό το οποίο έγινε, αλλά έχει πάλι λίγο δράμα, νομίζω, η κατάσταση. Με νόμου φαίνεται σαν σαπου... σα νόπερα; Αυτό λέω, ναι, εντελώς, οκ. Okay. Κοίτα, γενικά, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί παρότι και το επεισόδιο που βγήκε πριν από αυτό, ναι. είχε γυριστεί πριν το OpenAI. Ναι και μιλούσαμε για το τι διαφορά έχει το bootstrap σε σχέση με το να πάρεις funding από κάποια Α, άλλη ναι. εταιρεία. Δεν είναι απόλυτα ακριβές αυτό που θα πω, αλλά ένα άλλο πράγμα που σου δίνει για παράδειγμα το να έχεις bootstrap εταιρεία είναι ότι έχεις τον έλεγχο του να την κάνεις όσο καλή όσο καταθέλεις. Ναι. Προφανώς και τα δύο είναι πιθανά, αλλά άμα για παράδειγμα εσύ έχεις ένα, ένα vision για την εταιρεία αυτή και δεν συμφωνεί το board με αυτή την απόφαση... Mm. Να την μπορεί να πάθει. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερη δομή του OpenAI, το OpenAI ξεκινήσει σαν μία μη κερδοσκοπική χαρακτήρα εταιρεία. Ναι. Και μετά από ό,τι κατάλαβα, έγινε μία άλλη εταιρεία στην οποία μπήκε εξωτερική επένδυση, ναι. αλλά η άλλη εταιρεία διοικούνταν από το board τη μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ναι. Και κάπω εκεί πέρα έγινε λίγο όλη αυτή η φάση περίεργη. Αλλά άμα το σκεφτεί, στο τέλο της ημέρα, άμα είσαι ένα άνθρωπο που θέλει να φτιάξει μια εταιρεία. Ναι. Και δεν έχει ανάγκη το να βάλει εξωτερικό νταβατζή στην εταιρεία αυτή. Ναι. Ίσως είναι πιο απλό ώστε να την πα εκεί πέρα που θέλει. Προφανώ το εκεί πέρα που θέλει μπορεί να είναι μια μαλακή και μισή. Ναι. Οπότε δεν, 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 δεν κρίνω αυτή τη στιγμή γιατί δεν γνωρίζω το γιατί έγινε όλη αυτή η ιστορία. Και βασικά για να βάλουμε και ένα συγκείμενο, θε να μα πει τι έχει γίνει με το OpenAI, σε περίπτωση που κάποιο δεν έχει έξει ναι, δράμα. Δε, δεν έχει ενημερωθεί. Το οποίο το θεωρώ δύσκολο, γιατί αυτό το είδα μέχρι και στην τηλεόραση επέξει στην Ελλάδα. Αλήθεια. Συ... Δεν βλέπω τηλεόραση Πρόσετε, και δεν ξέρω. Εγώ παρακολουθώ κάποια κανάλια τηλεόραση στο YouTube και βάζουν σποτάκια από τι ειδήσει του. Okay. Σίγουρα είναι αυτεμπορική, η οποία έχει κανάλι, νομίζω είναι μόνο συνδρομητικό και είναι μόνο στο Κοσμοτέ TV. Okay. Αλλά έχει κανάλι στο οποίο μιλάει και να είμαι ειλικρινή από τα ελληνικά έτσι, συστημικά μέσα μαζική ενημέρωση. Ναι. ναι. δηλαδή και στα mainstream. Είναι από αυτό που είμαι πιο, πιο ok να παρακολουθώ. Ίσως επειδή πετυχαίνω και σποτάκια τα οποία είναι είναι για συγκεκριμένη θεματολογία και είναι το πολύ, α το πούμε, ξέρω να σου πω ότι είναι 15 λεπτά, να σου πω ότι είναι 20 λεπτά. Το μεγαλύτερο που θα βρει μπορεί να είναι και 2 λεπτά. Οκ, okay, άρα είναι σχετικά γρήγορο. Ναι, τα οποία είναι αποσπάσματα που φαντάζομαι από το δελτίο ειδήσεων που έχουν που μπορεί να πιάσουν θέματα τύπου. να μιλήσουν για τα κινητά, να μιλήσουν για το ελαιόλαδο, να μιλήσουν για θέματα τα οποία προφανώ είναι πιο γενική φύση, όχι τεχνολογικά, αλλά πιάνουν κάτι συγκεκριμένο. Οπότε. Εμένα μπορώ να το παρακολουθήσω πολύ πιο εύκολα από τα υπόλοιπα Τέλο πάνω κανάλια. Σε κάθε περίπτωση εκεί σίγουρα έχει υπάρξει. Δεν θυμάμαι αν έχει υπάρξει και σε κάποιο από τα άλλα κανάλια. Αλλά mm. ε, για την περίπτωση που κάποιο δεν έχει ενημερωθεί, πανερχόμαστε εκεί που είμαστε, τι έγινε. Τι έχει γίνει μέχρι τη στιγμή που γυρνάμε, Γιατί με, μέχρι στη, τη στιγμή που γυρνάμε, τι έχει γίνει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η εταιρεία που λέγεται OpenAI, η οποία έχει φτιάξει το chat GPT, που είναι αυτό το chat που τώρα ρωτάμε πράγματα και μα απαντάει, η οποία είναι η βάση για τον GitHub Copilot, που είναι ένα εργαλείο που κουμπώνεις πάνω στο ID σου και σου γράφει, ένα, περιγράφει σε ζητικό να γραψεις mm -hmm. και αυτό με τεχνητή νομοσύνη σου προτείνει, τι να βάλεις εκεί. Είναι ένα πιο έξω να το complete, ας πούμε, που μπορεί να γίνει πολύ πιο πολύπλοκο. Και είναι μια εταιρεία που έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά και είναι στο προσκήνιο. Είναι, α πούμε, η... αυτό που θέτει τον τόνο στο artificial intelligence αυτή τη στιγμή. Στο artificial intelligence, στην τεχνητή νομοσύνη που χρησιμοποιούμε η κοινή θνητοί, α πούμε. Γιατί η τεχνητή νομοσύνη υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Ναι, νομίζω θα το περιέγραφα κι εγώ έτσι. Δηλαδή, ναι. από το τη ευρεία κλίμακα χρήση. Ναι. Ε... εργαλεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Που έχει άμεση επαφή με την τεχνητή νομοσύνη, Γιατί ναι. μπορεί, για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη να έχει και όταν ψάχνει κάτι στην Google. Όχι μπορεί, έχεις. Στο YouTube παντού. Οπότε, ε, θεωρώ... Ε, όχι θεωρώ, συγγνώμη. Οπότε, ενώ έχει κάνει και μια ανακοίνωση που έχει πάει εξαιρετικά της OpenAI για το ε, ότι... Ένα σαν μερίσιο συνέδριο νομίζω. Μπράβο, πλέον, πλέον day. μπορείς να φτιάξεις τα δικά σου ας το πούμε έτσι, τσατμποτάκια GPT που κάνουν κόλπα. Ε, με συνοπτικές διαδικασίες απολύεται ο CEO με ένα blog post το οποίο ήταν κόλαφο που λένε. Κόλαφο. Ναι, δηλαδή τι λέει, είναι το να πέλησε το board επειδή λέει δεν ήταν at all times candid. Δηλαδή δεν ήταν συνέχεια ειλικρινή, διαφανή, δεν ξέρω ευθύ, δεν ξέρω πώ να με το μεταφράσω. Σαν να έχει αποκρύψει πληροφορία ναι. από το board. Ή να έχει πει ψέματα σε μια χειρότερη ναι. περίπτωση. Οπότε έτσι απολύθηκε. Μετά η CTO τη εταιρεία έγινε πριν από αυτό, ο πρόεδρος της OpenAI και συνειδητής, βασικά οι συνειδητές, αν δεν κάνω λάθος, είναι τρεις. Μπορεί να, κάνω και, μπορεί να είναι και κάποιος είναι άλλος. Μπορία. Αλλά είναι ο, ο Sam Altman, ο πρώην CEO, mm -hmm. ο Ηλία Σουτσκεβερ, άμα το λέω σωστά, που είναι chief scientist, ναι. και ο Greg Bookman, Backman, κατι τέτοιο, που, είναι ο, που ήταν president. Ναι. Απολύουν τον CEO, τον Sam Altman, και λένε στον Greg ότι εσύ δεν απολύεσαι. Απλά νομίζω χάνει τη θέση στον board και κάπω η θέση σου θα περιοριστεί. Οκ. Okay. Και αυτό μετά παραιτήθηκε καπάκια. Οκ. Okay. Σαν υποστήριξη ήξερα, στον Στάμ Altman. Οκ. Έχω δει όλα τα επεισόδια τη ΕΚΝΟΠΕΡΑΣ. Ναι. Οκ. Okay, και η CTO αναλαμβάνει θέση προσωρινού CEO. CEO μετά προσλαμβάνει η Microsoft. Τον απολυμένο σύ... Όχι, έχει στη μέση κι άλλο. Τι, για πετε, γιατί βάλε να το πω, Ρίφιλα, ότι... Α, νόμιζα ότι ήξερε όλο τον κουτσομπολιό. Όχι, 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 όχι ξέρω τα σημαντικά. Τα σημαντικά, τα πολύ, πολύ, <σ1> πολύ βασικά. Στη, στη μέση, εκεί πέρα, εκεί, ακούγεται ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ατόμων που έχει μαζευτεί και θέλει να ακολουθήσει τον Sam Altman στην έξοδο. <σ1> που είναι αυτός που απολύθηκε. Ναι, τον, τον πρώην CEO πλέον του, του OpenAI. Πάρουν συζητήσει ότι μπορεί να φτιάξουν καινούργια εταιρεία που να κάνει AI ναι. και να συνεχίσει το δρόμο που αυτοί πίστευαν ότι πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία. Πάνω εκεί πέρα βγαίνει τώρα η βρώμα χωρίς να είναι απόλυτα, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται, αλλά βγαίνει η βρώμα ότι το board έχει κάνει πίσω σε αυτό και προσπαθεί να πείσει τον Σαμ Altman, να επιστρέψει. Πολύ κάκο αυτό. Ε, που εκεί πέρα αυτό δεν, ξε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια επίσημη μαρτυρία. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν φήμε να το, το πω έτσι. Το Verge έβγαλε τη φήμη. Ναι, αλλά υπάρχει φωτογραφία του Σαμ Altman που λέει πρώτη και τελευταία φορά που φορά αυτό και φορά ένα badge guest ε, του, του OpenAI. Ένα guest badge. Δηλαδή, ναι. σαν κάρτα, α πούμε, επισκέπτη έχει πάρει για να, ναι. να πάει Άρα, να ναι, επισκεφθεί. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο, μάλλον ήταν εκεί σαν επισκέπτη. Τώρα, αν ήταν για αυτό το λόγο, για κάποιο άλλο λόγο. Μάλιστα. Ε, και εκεί πέρα που έχει, έχει ζεστάνει το πράγμα και δεν ξέρουν αν τελικά θα επιστρέψει ή όχι. Ναι. Βγαίνει ο Σατία Ναντέλα, ο CEO τη Microsoft, ναι, και ναι. λέει: ε, Χαιρόμαστε πάρα πολύ που το συνεχίζουμε την υποστήριξη μα στο OpenAI, γιατί είναι πολύ μεγάλο, νομίζω, μεγαλύτερο επενδυτή ναι. του OpenAI η Microsoft. Αλλά έχουμε το κάποιο μπλα 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 department AI στη Microsoft που πλέον είμαστε χαρούμενοι που θα, το, θα ηγηθεί αυτού ο Σαμ Altman. Μπορώ να πω ότι είναι μακράν ο καλύτερος τεχνολογικό CEO αυτή τη στιγμή ο Σάτια Ντέλλας σε αυτό το χώρο. Δηλαδή έχει πάρει μια εταιρεία που έχει τόσο κακό όνομα η Microsoft. Έχει κάνει πολύ ζόρικη δουλίτσα. Έχει κάνει τα υπέρτατα boss moves. Δηλαδή έχει ανεβάσει τη μετοχή της Microsoft, δηλαδή α, το, το πόσες νίκες έχει αυτός ο άνθρωπος, θεωρώ ότι είναι, ότι είναι top. Κοίτα, καταρχάς ήταν ο πρώτος που τόλμησε να πάρει το Cascao και να το βάλει σε δεύτερη μοίρα. Και του έχει βγει αυτό, δηλαδή πήρε το, το Windows, ναι. που ήταν ο πυρήνας ναι. του οικοδομήματος της Microsoft και είπε ότι και τα Linux παιδιά γαμό είναι, ναι. δεν έχει πρόβλημα. Ήταν αυτό που έκανε και ο Steve Jobs στην ουσία με την Apple, ειδικά όταν ξαναπήγε. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια κασκάο όπω ήταν ο Apple του. Και λέει, πάμε άλλα. Και είναι απαραίτητο να το κάνει αυτό κάποια στιγμή. Ναι, άμα πρέπει να ξεκολλήσει από τη λάσπη. Ναι. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι είναι, αν πρέπει να μιλήσουμε για το ποιοι είναι οι. Δεν με ρώτησε, αλλά θα το πω ποιοι είναι οι top CEOs. Μου αρέσει αυτό. Αυτή, αυτή... Για πες. αυτή τη στιγμή. Εμ... είναι σατία. Δεν ξέρω πώ προφέρεται, αλλά σ' άκουσα από το είπε οπότε το λέω έτσι. Η σάτια ή σατία τώρα. Δεν, δεν, το ξέρω. Δεν είμαι σίγουρο κι εγώ. Αλλά CEO Microsoft. Tim Cook, Elon Musk. <laughs> Tim Cook. Αισθάνομαι ότι είναι. Θα σου πω γιατί. Θεωρώ ότι έχει εκτελέσει πάρα πολύ καλά το, το πλάνο τη Apple τα τελευταία χρόνια. Αισθάνομαι ότι έχει χάσει πάρα πολύ στην καινοτομία τη η Apple. Μισό. Καταρχά, ο Tim Cook δεν είναι, δεν είναι visionary. Δεν, δεν μπορεί. Το, δηλαδή, το δεν είναι visionary νομίζω όχι, ότι. Όχι, όταν λέω δεν είναι visionary, τι εννοώ, και όσο με εγώ να κρίνει. Για ένα επίπεδο εννοεί η Apple. Αλλά για, να, Apple. Για, ένα, για, ένα, για ένα επίπεδο Apple που <σχέση> αμφισβητούμε τα πάντα. Mm -hmm. Δηλαδή, okay, έχει, έχουν κάνει κάποια boss move σημαντικά εκεί. Δηλαδή, μην ξεχνά, βγάλανε headphone jack. USB-C στους υπολογιστέ. Αλλά αυτά. USB-C στο κινητό. USB-C στο κινητό. Mm -hmm. Αλλά θεωρώ ότι η εκτέλεση που έχει κάνει και το πώ αυτό έχει εκτοξεύσει την Apple. Mm -hmm. Είναι όντω το θεωρώ πολύ σημαντικό επίτευγμα. Εγώ λέτε, θεωρώ ότι μόνο το εμένα, σαν ε, boss μου, ήταν ότι το, το πετάω το μια μόνο. εταιρεία σαν την. Το εμένα. Όχι, εντάξει, και τα AirPods. Τα AirPods αλλάξαν όλα τα ακουστικά, φιλε. Όλοι κάνουν AirPods. Οκ, okay, αλλά. Μ, μα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μετά. Δηλαδή να σου πω, και okay, ναι, το Apple Watch, OK, Klein, ναι, τα AirPods. Α, α, αλλά μπό μου βέβαια επίπεδο, ρε παιδί μου, σαν τη Αναντέλα. Σαν Ναι. Της ναι. Ο, ναι. Ε, δε, δεν, νομίζω ότι υπήρχε άλλο πέρα. Δηλαδή αυτό. το, το να πετάξει την Intel, να πει ότι θα βασιστώ για το βασικότερο κομμάτι του υπολογιστή μου σε μια εταιρεία η οποία φαίνεται πολλά υποσχόμενη, αλλά δεν έχει κάνει Εντάξει, κάτι παραπάνω ναι, από την ναι, κινητά. Το από εμένα είναι το, το μεγαλύτερο πράγμα που έκανε η Apple από τότε που έχει μπει ο Tim Cook. Μακράν. Θεωρώ ότι ήταν τρελή αλλαγή το να, να πα και να πει: ε, Φίλε, ναι. θα το φτιάξω μόνο μου όταν δεν το κάνει κανεί άλλο. Και μετά, μετά η Microsoft ναι. έχει βγάλει ARM. Πολύ ναι, έχουν βγάλει ναι, ARM. Αλλά Όντω, σημαντικό, αλλά του λείπει αυτό το πράγμα που ξαναλέω ποιος είμαι εγώ να κρίνει αλλά βλέποντάς το αλλά αυτό το πράγμα που που είχε ο Steve Jobs που Τε... μπορούσε θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο μπορούσε να γνωρίσει παντελώς το γιατί γίνονται πράγματα με τον τρόπο που γίνονται το οποίο είναι κόντρα σε μια άλλη συζήτηση που είχαμε πριν δηλαδή μπορεί, μπορεί να τα γνωρίσει και να πει ότι ξέρεις τι μπορεί να είναι αλλιώ, να είναι έτσι ήταν χαρισματικό θεωρώ στο και στον τρόπο που παρουσίαζε προϊόντα, βέβαια. Δηλαδή μπορούσε να. Ναι, ήταν τρομερό τώρα, τι λέμε. Τώρα, α πούμε, η Apple Βε... θεωρώ ότι είναι μια φθηνή αντιγραφή, παρουσίασε στον Steve Jobs ή η... Δεν είναι, τα πο... είναι, που είναι, πολύ κακή. Εντάξτε, είναι πολύ κακή. Εντάξει, τελευταίε παρουσιάσει είναι πολύ κακέ. Είναι, κακέ. Δηλαδή θεωρώ ότι. Α πούμε, Johnny Ivy έχει φύγει πλέον, που κι αυτό σίγουρα ήταν πολύ μεγάλο και σημαντικό κομμάτι ναι. όλο αυτού του, 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 του οικοδομήματο τη Apple. Το φοβερό που είχε ο Johnny Ivy, σύνομαι, είναι πώ μπορούσε να σχεδιάσει το Apple Store και yeah. να, να σχεδιάσεις και το MacOS, το OS X τότε. Αυτό είναι, τρο... Ρε, είναι τρομερό σκυλ. Τα θαυμάζω αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, συνέχισε. Όχι, εμένα μου έχει μείνει αυτή η παρουσίαση ακόμα που είναι ο, ο Steve Jobs και λέει «Παιδιά, σήμερα έχουμε αφήσει για το τέλος παρουσίαση τριών νέων προϊόντων». Ναι, 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 ναι. ναι. Δηλαδή, άμα το σκεφτεί και προσπαθεί να πα λίγο το μυαλό σου εκεί πέρα που είπε ότι έχουμε ένα web browser, νομίζω, ναι. ένα τηλέφωνο και ένα... Ένα ένα και ένα iPod. Ένα web browser, ένα τηλέφωνο και ένα iPod. Ένα web browser, ένα τηλέφωνο και ένα. Τα λέει τρει φορέ. Και μετά θα κάνουν merge και βγαίνει ξαφνικά, ναι, ναι. Το βγάζει τσέπη το του, νομίζω το iPhone, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Εντάξει, είναι, νομίζω είναι οι εικονικέ στιγμέ το πώ το έκανε όλη αυτή η διαδικασία. Mm. Οπότε δεν είναι μόνο το ότι αποφάσισε να φτιάξει κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί δεν, είναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι αποφάσιση που λέει μπαίνει μια μέρα, εξηπώληται στο γραφείο και λέει mm. όχι ρε ούτε καν. Αλλά το πώς το παρουσιάζει, το πώς το θέτει, το σε ποια σημεία εστιάζει. Ναι. Νομίζω όλο αυτό το κομμάτι είναι που, που είναι... Είναι top. Είναι, είναι πολύ καλό. Και μετά είναι ο Elon Musk. Ο λόγος που τον Elon Musk τον βάζω τρίτο... Mm -hmm. Θα σου πω ότι είναι αυτό το οποίο... Άρα ήταν και short τη λίστα. Ναι, 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 ναι. Είναι σατία την κούκκου Ιλον Μάσκ. Okay. Ο Ιλον Μάσκ θεωρώ πως είναι τρομερό το πόσο εθισμένος είναι στο ρίσκο. Δηλαδή αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm -hmm. Και το λέω στο ρίσκο δεν εννοώ στον τζόγο. Εννοώ είναι, είναι ξεκάθαρο. Είναι εθισμένος στο να πηγαίνει σε high risk, high return επιλογές. Δηλαδή, εμένα έτσι μου φαίνεται όλο αυτό. Δηλαδή, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διαστημόπλια, ξαφνικά το Twitter, από public να το κάνει private εταιρεία. Όχι, αυτό είναι και λίγο ο... νομίζω μαλακιά στον ο... εγκέφαλο. Όλα. Νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπά... Ο άνθρωπο είναι πανέξυπνο. Και όταν λέω πανέξυπνο, τι εννοώ. Δεν θεωρώ ότι τα κάνει όλα σωστά ή οτιδήποτε. Κάθε άλλο τον... και από αυτού τον έβαλα τρίτο. Αλλά έχει πάρα πολύ καλή αναλυτική ικανότητα. Και σίγουρα δεν ξύπνησε μια μέρα και λέει: Ετοιμάστε μόνο τέτοια να αγοράσω Twitter. Ούτε θεωρώ ότι έχει καμιά πρεμούρα να σώσει την ελευθερία του λόγου. Ούτε θεωρώ ότι από το Twitter κρίνεται η ελευθερία του λόγου. Εντάξει, για να είμαι ξεκάθαρο. Εμεί το X. Ναι. <laughs> το, το X Twitter. <laughs> ε, δυνατό. <laughs> ε, ε, το έχω ακούσει από αλλού, δεν είναι τέτοιο. Οπότε, τέλο πάντων, εγώ θεωρώ ότι ήταν σίγουρα υπολογισμένη κίνηση αυτή. Το έχω ξαναπεί σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι στην τύχη. Έχει Πολύ συγκεκριμένο επιχειρηματικό σκοπό. όλα αυτά. Δεν λέω ότι λέει ψέματα σε αυτά τα οποία πιστεύει, αλλά είναι η κορυφή του παγόβουνου, να το πω έτσι. Okay. Όπω η κάθε επιχειρηματική κίνηση. Δηλαδή, και εμεί, αυτά τα οποία λέμε για την εταιρεία μα, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει όλη αυτή η δουλειά που γίνεται εδώ μέσα. Αυτό. Έχει όμω ε, πέσει εκτό πολλέ φορέ. Δηλαδή, έχει κάνει δηλώσει που δεν έχει βγει, έχει κάνει τολμηρά πράγματα που δεν έχουν βγει, που ίσω είναι και σε συνέπεια με το, με το high risk mm -hmm. που λέμε. Okay. Οπότε μ, δεν έχει το consistency που έχει ο Σατία Ναντέλλα και ο Tim Cook Αυτό. Δεν δε νομίζω ότι είναι και ένας CEO ο οποίος μπορεί να πάρει και, ή, ή θα του άρεσε να πάρει και να τρέξει ένα τόσο μεγάλο οργανισμό. Γιατί το... Το να πάρει μια Apple που έχει, ξέρω εγώ, πόσα, ένα ακόμα κάτι τρίλιον mm. τώρα το βαπιέριστον mm. mm. της. Είναι πολύ ζώρικη φάση και έχει πάρα πολύ λίγη πλάκα, mm. άμα mm. το σκεφτεί. Δεν είναι κάτι που έχει πλάκα το να έχει σαν ένα οργανισμό σαν την Apple. Επί και... Tim Cook δεν έχει πλάκα. <συστά> μα, μα και δεν μπορεί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ένα Steve Jobs να διαχειριστεί το ίδιο καλά την εταιρεία σε αυτό το μέγεθο. Γιατί, γιατί... Επί, Steve, ο, επί iPhone, στη στιγμή του iPhone, mm. είχε πολύ περισσότερο να κερδίσει παρά να χάσει. Ναι. Δεν είναι το, το ίδιο και σήμερα. Όντω, όταν έχει περισσότερο να χάσει, είναι, είναι πολύ πιο είναι... δύσκολο. Αλλάζει. Το να βγάλει τη μαλακή αυτή που βγάλαμε τα 3,5 χιλιάρικα, το, το VR set. Αυτό μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο γιατί υπάρχει όλη αυτή η μανία με τα VR sets, ε, φίλε. Δεν ξέρω. Θα πάρω ένα PSVR και θα σου πω. Okay. Ε, είναι, είναι το επόμενο impulsive buy που θα κάνω, νομίζω. Okay. Αλλά πέρα από αυτό. Ναι νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό και οι ανάγκε που έχει μια εταιρεία του μεγέθου τη Apple, τη Microsoft αντίστοιχα. Γι' αυτό εμένα ο, ο Σάτια Ραντέλα μου κάνει πολύ περισσότερη εντύπωση, γιατί στο μέγεθο που μιλάμε. Να. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει τι κινήσει που κάνει ο Σάντιν Αντέλα. Και προφανώ δεν είναι κινήσει που κάνει σε ταχύτητα Elon Musk που ξυπνάει μια μέρα και λέει ναι, ναι, στρίβουμε από εκεί τώρα, τελείωσε. Γιατί δεν έχει και το, το να χάσει τέτοια πράγματα. Mm. Δηλαδή, ο, ο τύπο είναι... είναι ρε παιδί μου λίγο σάικ. Όταν βγαίνει και λε, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι είναι κακή επιλογή να, να αγοράσετε Τέσσερα, είναι πολύ υπερτιμημένη, Και δεν τον νοιάζει αυτό mm. και mm. Δηλαδή δεν mm. του κάνει mm. κάνει mm. τίποτα. Mm. Αυτό σημαίνει ότι δε, δεν έχει ρε παιδί μου, ούτε, έχει, ούτε τον νοιάζει να πάρει το πόνι που θα πάρει από το να πάει με το χέρι κάπου. Mm. Τίποτα άλλο. Είναι, από είναι, είναι, είναι όλα. ο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. Ποιο πόνι θα τον νοιάζει. Ναι. Πιο πόνι. Δεν τον πειράζει όμω. Δεν τον πειράζει και η Τέσρα να πάει στα μισά από ό,τι είναι τώρα και να χάσει το, το μισό του πλήτου. Αυτό πλήτω. δεν το ξέρω. Εγώ θεωρώ δεν την πειράζει. Να το πω αλλιώ. Δεν γίνεται να, να φέρετε τόσο μαλαγκισμένα και να τον πειράζει ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να είναι και τα δύο πράγματα αληθή. Κοίταξε. Είναι ξεκάθαρα ένα άνθρωπο ο οποίο είναι παρονομαστικό. Ε... Οπότε δεν μπορεί να το μετανιώσει μετά. Το λέει το λέει. Δηλαδή, τώρα είμαι στο σημείο στο βιβλίο πάνω, το οποίο διαβάζω σιγά σιγά γιατί είμαι πάρα πολύ καλό. Αργός... Είναι. Διαβα... είναι. πάρα πολύ καλό. Λέμε βιβλίο. ότι είναι εξαιρετικό. Ο, ο Ι... Ισαξον, νομίζω λέγεται αυτό. Άιζαξον. Ναι. Άιζαξον. Ε, ο... ο Άιζαξον θεωρώ ότι γράφει πάρα πολύ καλά. Έχω διαβάσει. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο νομίζω θα το τελειώσω. Και το ο Jobs είναι τα μόνα δύο βιβλία που καταλαβα... καταφέρει να τελειώσω στο 100%. Έρχεται το έργο του Steve Jobs να το διαβάσω. Γαμάτο βιβλίο. Πολύ καλό. Βιβλίο. Γαμάτο, ε. οκ okay. ε, Είμαι τώρα στο σημείο λοιπόν που ανακοινώνει το. Πε αυτό που έσκασε πάλι προχθέ. το. Το το, το, στάρ, πιέλο, το, ναι. το το Όχι το Starlink. Starship. Το, το, Starship. Ωραία. Το Starship πραγματικά δεν, δεν ήταν κάτι το οποίο εναπόκειται στι σημερινέ ανάγκε. Ναι. Της, ε, του διαστήματος και της αγοράς του διαστήματος. Το αν εναπόκειται στι ανάγκε που μπορεί να έχουμε σε ξέρω, εγώ, κάποια χρόνια που υπάρχει, α πούμε, 25-26 πότε θα πάμε στο. θα κάνουν τη βάση στο φεγγάρι και αυτά, είναι, είναι υπό εξέταση. Α, γιατί θα κάνουν τη βάση φεγγάρι. Ναι, η Νάσα έχει το πρόγραμμα. Το Artemis. Artemis okay. Το οποίο θα κάνει τη βάση στο φεγγάρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τα πράγματα που ακολουθώ πάρα πολύ και το συνιστώ full. Υπάρχει και ντοκιμαντέρ γι' αυτό που μπορούμε να δούμε. Αν υπάρχει, θα το προτείνει στο τέλο. Αισθάνομαι ότι έχει κάτι το Netflix. Οκ. Okay. Αισθάνομαι. Αλλά καλά. Ωραία. Θυμήθηκα ντοκιμαντέρ τέλειο πάνω στο διάστημα, το οποίο θα προτείνω στο τέλο, αν το θυμηθώ, το οποίο έχει να κάνει με το, με το διάστημα στο Netflix. Αλλά κλείνω την παρένθεση σε αυτό. Είμαι στο σημείο που ανακοινώνει το Starship, που ήταν το 18 19 κάπου εκεί ήταν ναι. που, το, που το είχε ανακοινώσει. Και πραγματικά, δεν υπήρχε λόγο τη στιγμή που έχει το Κασκάου, έχει πάρει τα σύμβολα τη NASA, οι άλλοι δεν συγκοιτάνε ούτε με το κι κιάλι. Ναι. Γιατί πραγματικά αυτό γίνεται. Νομίζω φέτο έχει κάνει. Cash positive η... είναι. Η... Καλά, αυτό είναι cash flow γάμισε τα positive. Ναι, ναι. Α, ναι, έβγαλε πολλά λεφτά. Ε. Είναι άπειρα τα, τα λεφτά που άμα είχε μείνει στο, στο, Falcon και στο Falcon Heavy, που είναι οι πύραυλοι οι οποίοι τώρα χρησιμοποιούνται κατά κόρον για να πάνε ε, payload στο διάστημα ή στο διαστημικό σταθμό. Δεν... Είναι άπειρα τα λεφτά. Α, okay. οκ. Γιατί οι δύο αλλαγέ που, που, πρότεινε ο, ο, Elon Musk, που πρότεινε ο Elon Musk, που οι η, η SpaceX έφερε στον κόσμο του, του, της αγοράς του διαστήματος ήταν ότι αρχικά δεν υπάρχει cost plus τρόπος, δηλαδή πήγαινε στην NASA και έλεγε ότι θα σου πω πόσο θα κοστίσει αυτό και θα πάρω κι εγώ ένα ποσοστό πάνω σε αυτό σαν κέρδος. Ναι. Δηλαδή δεν, δεν πήγαινα εγώ και έλεγα κάνει 100 ευρώ αυτό, αλλά πήγαινα και έλεγα οκ, okay, εμένα τόσο κοστίζει η έργα το ημέρα μου, μάλλον σε κάνα χρόνο θα το έχουμε και κάθε εργατομέρα που περνάει, εσύ πληρώνει παραπάνω. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ρίσκο στην πραγματικότητα, σαν εταιρεία. Α, άρα είχε, έβαζε το κοντέρ, το ναι. ταξίμετρο και η NASA πλήρωνε. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχουν ναι, κάποια όρια, ρήτρε. Ναι, 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 ναι. αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε πραγματικό ρίσκο ότι άμα αυτό μου βγει διπλάσιο κόπο. Ναι. Δεν θα πάρω τα λεφτά μου. Ναι. Και αυτό που εισήγαγε η SpaceX πήγε και είπε ότι εγώ θα έχω fixed price contracts. Okay. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα κάνω επαναχρησιμοποιούμενου πυράβλου και άρα εγώ θα βγάζω πολύ περισσότερα λεφτά μόλι το πετύχω αυτό. Αν δεν το πετύχω αυτό μόλις θα το πίνω. Ναι. Και το έκανα όλο αυτό το πράγμα και τώρα βγάζει άπειρο χρήμα. Μαλάκα, μπορεί να μου πει. Αλλά. Αλήθεια, το θεωρώ τρομερό και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θαυμάζω. Δηλαδή στο, στον κάθε ένα CEO θαυμάζω κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο θαυμάζω στον Elon Musk, δύο πράγματα θαυμάζω. Ένα, το seemingly, ας πούμε, το προφανές, εμφανές, αυτό το οποίο βλέπεις στο multitasking, που εγώ θεωρώ ότι δεν κάνει όλο αυτό το multitasking που φαίνεται, δηλαδή θεωρώ ότι μάλλον είναι πολύ καλύτερο στο delegation από ό,τι είναι στο multitasking και μπορώ να πω μετά γιατί. Ναι. Ε, το δεύτερο, πώς πράγματα τα οποία κάποιοι άνθρωποι θα πούνε «αυτό δεν γίνεται». Αυτό δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό ο άνθρωπο έχει του πόρου, γουστάρει, βλέπει ευκαιρία εκεί, όλα μαζί. Ναι, θα κάνω ένα πύραυλο ο οποίο θα επιστρέψει πίσω. Είναι η, αντί... Είναι η αντίστοιχη λογική του Steve Jobs. Ότι αγνοώ γιατί κάτι γίνεται με τον τρόπο που γίνεται. Που βέβαια, ναι. στο πύραυλο θα γυρίσει πίσω, ο... θεωρητικά ήταν λίγο πιο μπροστά η Blue Origin του, του, Μπέζος. του Μπέζος. Απλά ποτέ δεν κατάφερε. Τώρα εκεί πέρα ήταν το. Εγώ πήγα τόσα χιλιόμετρα, εσύ πήγα ναι, ναι, τόσα ναι, χιλιόμετρα. Ο, ο, ο ψυχρός πόλεμο ο δικό του. Μπράβο, αλλά. Ο άλλο το έχει κάνει αυτό το πράγμα εμπορικό. Ναι, όχι, αυτό είναι τρομερό, τρομερό επίτευγμα. Ο λόγο που πιστεύω ότι είναι πιο καλό στο να αναθέτει ευθύνε σε τρίτου παρά να είναι multitasker, που σίγουρα είναι multitasker ε, ο τόπο, α πούμε, είναι γιατί όλα αυτά, τα, όλα αυτά τα projects, είτε μιλάμε για το X, είτε μιλάμε για την SpaceX, είτε μιλάμε για την Tesla, είναι projects τα οποία χρειάζονται συγγνώμη, πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ λεπτομέρεια. Δηλαδή χρειάζονται πάρα πολύ εμβάθυνση. Προφα, προφανώς και, και υπάρχουν ομάδα. τι έτσι. θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η εμβάθυνση που χρειάζονται όλα αυτά είναι αδύνατον να μπορεί να επιτευχθεί με multitasking ενός ανθρώπου. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι εμβαθύνει πάρα πολύ σπάνια. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση. Δηλαδή ότι το πραγματικό multitasking που κάνει είναι σπάνιο. Δηλαδή μία φορά το χρόνο, μία φορά το τρίμηνο με την καθετερία. Κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω. νομίζω ότι κανεί δεν μπορεί να το ξέρει για, πραγματικό. Γιατί το αυτό. λέω αυτό. Γιατί η, η, SpaceX, δηλαδή το να πεις ότι εγώ ασχολούμαι με το πώ ο πύραυλο θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμος είναι κάτι το οποίο 100% δεν το έχει κάνει ο ίδιο. Όχι, δηλαδή, ναι, ναι. ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Έχει, έχει την ιδέα, αλλά 100% δεν το έχει κάνει ο ίδιο. Δεύτερον, το να πει ότι εγώ πάω να κάνω ηλεκτρικά αμάξια, αυτό 100% δεν το έχει κάνει ο ίδιο. Καλά, αφού πήρε την άλλη εταιρεία που είχαν κάνει, νομίζω, ναι. δύο ή τρει άλλοι co-founders. Ε, οπότε το το Twitter, οκ, okay, θεωρώ ότι δεν έχει κάτι τεχνολογικό. ξέρεις, όλα τα τεχνολογικά προβλήματα είναι λιμένα του Twitter. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι βλέπει ευκαιρίε, τολμάει, αυτό είναι 100, 100% σίγουρο, δηλαδή είναι αυτός που τολμάει περισσότερο από όλου. και ξέρει ποιον άνθρωπο να τον να εμπιστευτεί όταν θα του πει αυτό γίνεται. Δηλαδή, όταν έρθει κάποιος θα του πει εγώ μπορώ να κάνω ένα πύραυλο να έρθει πίσω και θα συμφωνήσουμε ποιο είναι το API mm -hmm. μεταξύ μα, δηλαδή το πρωτόκολλο επικοινωνία, ποια είναι η λεπτομέρεια που θα μπαίνει εσύ, ποια είναι η λεπτομέρεια που θα ασχολούμαι εγώ. Αυτό, εγώ θεωρώ ότι είναι το μεγάλο σκύλ. Mm -hmm. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. δηλαδή Καταρχά, ξέρει φυσική. Είναι, νομίζω, το PhD του, το κάτι. Έχει, έχει επαφή με φυσικά. Έκανε, φυσική. νομίζω, ένα δίπλωμα ή κάτι έχει, μετά το πανεπιστήμιο. Ξέρ, ξέρ, ξέρει φυσική. Ε, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι τόσο καλός φυσικός για να μπορεί να φροντίσει να επανέρχονται πύραυλοι πίσω. Αυτό τώρα προφανώς είμαι Δεν υπάρχει επηρεασμένο από το βιβλίο, οπότε έχει να κάνει με το πώς παρουσιάζονται τα πράγματα εκεί πέρα στην άποψη που θα, θα, εκφέρω, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ και προσπαθώντα να, το, να βγάλω το σύντικό μου συμπέρασμα από αυτά που διαβάζω, είναι ότι μπορεί να συζητήσει σε πολύ μεγάλο βάθος, χωρίς να ξέρει ακριβώς την απάντηση, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει Δηλαδή, αυτό το, αυτό, αυτό το πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι άμα τον δει, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά του περιορισμού. Το ποιοι είναι οι περιορισμοί ε, το αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά. Και όσο περίεργο και να ακούγεται και γιατί λέω περίεργο, γιατί ο ίδιο δεν δίνει αυτή, αυτή την εικόνα με το προφίλ του. Εγώ θεωρώ ότι είναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό με του ανθρώπου. Τι θέλω να πω. Και ναι. εννοώ, και δεν εννοώ το να έχει φίλου, να έχει τελειώσει. Δηλαδή, γιατί οκ, okay, είναι περίεργο, δεν το συζητάμε. Αλλά στο επαγγελματικό κομμάτι. Θεωρώ ότι ξέρει να διαλέγει συνεργάτες. Α, θε, α με αυτό. Θε, με θε, θεωρώ, okay. ναι, θεωρώ ότι ξέρει πολύ καλά με ποιον να συνεργαστεί. Αυτό. Ε, νομίζω ότι είμαι πολύ κοντά. Γενικά, σου λέω θεωρώ ότι είναι μπουρλός, ρε παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα που κάνει εκ του αποτελέσματος και από την απέξω φαίνονται πάρα πολύ όπως αντίστοιχα ο Steve Jobs, άμα σκεφτεί τεχνολογία δεν ήξερε. Ε, δεν δε, δε, ξέρω να είχε γράψει 10 γραμμέ κώδικα ζωή, δεν ξέρω καν να μα γράψει Δεν ξέρω καν. Ξέρω... Αφού ήταν στο τέτοιο για. Καλλιγραφία. Καλλιγραφία, κάτι ναι. πράγμα τέτοιο έκανε. Αλλά ένας ένα άνθρωπο ο οποίο. Οριακά καταλάβαινε βέβαια constraints. Ο Steve Jobs, δηλαδή, ήταν πολύ πιεστικό από ό,τι έχω καταλάβει με το να μη δέχονται περιορισμού. Και μετά είχε δύο τρομερα... τρομερού συμμάχου. Ήταν ο Johnny Ive, ο οποίο μπορούσε να καταλάβει ακριβώ τι είχε στο μυαλό του και να του πει πώ θα γίνει. Γιατί αυτό έχει πολύ σημασία. Εγώ σκέφτομαι, Α, θέλω ένα κατάστημα το οποίο θα είναι όλο γυαλί και ξύλο. τι εννοείται. ναι, δηλαδή αυτό τώρα, που μα φαίνεται λογικό. Τότε δεν ήταν, ήταν όλα κιούμπικλτ. Δεν, υπή... δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Να, να πει, να κάνω κατάστημα που θα είναι μόνο γυαλί και ξύλο και ο άνθρωπο ο οποίο θα σχεδίαζε το software σου, το hardware σου, να σου σχεδιάσει και ένα κτίριο. Ήταν τρομερό. Οπότε είχε αυτόν τον skilled άνθρωπο με αυτέ τι ε, δεξιότητε και ήταν και ο Tim Cook που είναι τώρα ο CEO, ο οποίο καταλαβαίνει, δηλαδή, αν του δώσει κάτι, ελπίζω εγώ αυτή τη στιγμή κάνω δύο από αυτό την ημέρα. Μπορεί να κάνω δύο, να κάνω δύο εκατομμύρια. Νομίζω όλο το supply δηλαδή, δηλαδή το κομμάτι το, το έτρεχε ο Tim Cook. Οπότε αυτό, άμα, άμα το σκεφτεί ότι έχει έναν άνθρωπο ο οποίο βλέπει ευκαιρίε και αμφισβητεί, έχει έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος του πετάζει μια ιδέα και μπορεί να σου πει με αξιοπιστία ότι μπορεί να την υλοποιήσει παρόλο που μπορεί να είναι μια πολύ τολμηρή ιδέα. Δηλαδή το iPod δεν είναι εύκολο να το σκεφτεί αυτό. Τώρα που βγάζουμε τα κινητά μα και έχουμε μέσα. Μαλά να κάνει τη ροδέλα. Ναι, είναι τρομερό. Επικό ήταν. Ήταν επικό. Και ήταν επικό το ότι. Και αυτό πώ το παρουσίασε. Λέει: Έχω 10.000 τραγούδια στην τσέπη μου. Παπ, το βγάζει έτσι. Δεν σου λέει γαμπάι, δεν σου λέει μαλακή. Έχω 10.000 τραγούδια. Και πάει και το βγάζει από την τσέπη. Που εσύ είχε κασέτε, εσύ είχε CD, να θυμηθώ. Ηταν τρομερό όλο αυτό. Και. Έχει μετά κάποιον ο οποίο μπορεί να τρέξει γραμμή παραγωγή πάνω σε αυτά. Απλά και ήταν ξεκάθαρο το team. Νομίζω και ο τύπο πάντω ε, του hardware ήταν από πολύ νωρί. Γιατί το να σχεδιάσει το hardware να μπει μέσα στο κουτί που. Ο Άιβελ, ναι, 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 ναι. γιατί αυτό πρέπει να είναι το κουτί. Ναι, 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 αυτό πρέπει να είναι το κουτί. Ήταν, δηλαδή. Άμα εγώ που είχα MacBook από παλιά, μπορούσα να το ανοίξει τότε, παιδί μου, και να, ναι. να κάνει πράγματα. Ήταν φανταστικό το πώ ήταν τοποθετημένα, παρότι τότε ήταν κομπόνε, δηλαδή δεν ήταν τόσο ενσωματωμένα όσο είναι τώρα. Το είχα δει σε μία ταινία. Καλά, τώρα είναι σύστημα με τζίπolo. Το είχα δει σε μία ταινία. Ήταν ήτανε η Jobs η ταινία με τον Άστον Κούτσερ, ήταν το Steve Jobs με τον. Εμ... Ε, με τον Michael Fassbender. Που είχε και μια καινούργια ταινία τώρα που θέλω να δω. Λοιπόν. Και είναι μια στιγμή που έχει μπροστά του έναν υπολογιστή και είναι εκεί που σκέφτεται το iMac. Mm, okay. Λοιπόν, δεν λέω ότι έγινε έτσι, λέω ότι βλέπω στην ταινία και ότι μπορώ να καταλάβω ότι έχει μια τέτοια λογική. Και είναι ο υπολογιστή που έχει τα δύο χία δίπλα. Κλα αυτά γιατί δεν είναι μέσα στον υπολογιστή, γιατί δεν είναι μέσα στην οθόνη. Ο τύπος δεν είχε ιδέα από hardware, από. Ε, δεν είχε ιδέα, δεν ήξερε. Και έβλεπε απλά μια οθόνη με δύο χία, ήξερε μόνο τι τον, τι τον ενοχλούσε. Και λέω δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά δεν είναι μέρο τη οθόνη. Και εκεί έχει μετά, μετά ανθρώπου που σου λένε αν αυτό γίνεται ή όχι, αλλά τι είναι το σημαντικό εκεί. Θε ανθρώπου οποίοι μπορούν να, να καταλάβουν τι τολμηρέ ιδέε. Mm -hmm. Εκεί είναι το δύσκολο. Δεν θε καλού μηχανικού. Κλείνουμε. Όλοι καλοί μηχανικοί είναι. Όχι, έχει. Πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω, πολύ ζώρικο και τέτοιο. Και... Για να πάμε και στου δικού μου CEO, που νομίζω ότι είναι αυτό που συζητάμε σήμερα, αλλά μου άρεσε πολύ το... Mm. η εκκίνηση που έκανε. Εγώ θεωρώ. Εν ζωή, λέω πάντα, ε. Άρα μιλούσαμε για τον ε... Steve Jobs. <laughs> Όχι, <laughs> ε, τον σχολίασα γενικά, αλλά επειδή εγώ δώσα τρει κύπα σατία, ε, Tim Cook, Elon Musk, εν ζωή. εν ζωή, εν αποστρατεία, αλλά εν ζωή μα κάνει. Α, ε... άντε πάμε. Γιατί εγώ θεωρώ. Ε, ωραία. Google, CEO, Smith, τον Eric Smith, Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο okay. το τι έκανε, το τι βρήκε, ρε, παιδί μου, ε, δύο χακερομαλακίε εκεί πέρα που κάπως δουλεύανε και αυτό το πράγμα το έκανε το τεράστιο enterprise που Google σήμερα. Γιατί άμα σκεφτεί ότι ήταν νομίζω κοντά 20 χρόνια, πρέπει να ήταν. Ναι. Λέω πολλά. Όχι, πολλά λέω. Ε, ήταν 10-15 χρόνια, νομίζω, ο CEO τη. Επίση ήταν on stage στο WWDC όταν παρουσιάσαν το Google Maps στο iPhone. Το παρουσιάσαν μαζί με τον Steve Jobs. Ναι. Ναι. Οκ, okay, δεν θυμόμουν αυτό. Συγγνώμη, <σχ> συνέχεια. <σχ> αλλά πολύ πιο. Δεν ήταν super duper wow, πολύ πιο προσγειωμένο. Τον είχα ακούσει και σε μια ομιλία. Είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθο, στα μεγάλα μουσική κάποια στιγμή. Ναι. Και, <σχ> και είχε μιλήσει. Απλώ ωραίο, προσγειωμένο και αυτά, αλλά θεωρώ ότι. Πραγματικά πήρε κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλή πρωτοήλεια. Δεν λέω ότι αυτό έκανε πράγματα, γιατί ήρθε, ήρθε σαν εξωτερικό σίο, δεν είχε καμία σχέση με, τους, με τον Larry Page και τον Σέργι mm. Μπριντ πριν. Ε, αλλά μετά ήρθε και πήρε την εταιρεία και την έκανε 100, 200, 1000 φορέ πάνω, δεν ξέρω, δηλαδή ένα ακραίο mm. νούμερο πρέπει να έκανε. Δεν έχω, δεν έχω τα νούμερα για να το, για να το κρίνω την έκανε Enterprise, έδωσε διάφορα ARMS, δηλαδή είχε το, το Google Ads, αγόρασε στρατηγικά εταιρείε. Δηλαδή, άμα σκεφτεί το, το τι έκανε και πώ μεγάλωσε η Google από μια σελίδα που έδειχνε αποτελέσματα σε μια σελίδα που έδειχνε αποτελέσματα με διαφημίσει στο ad business το οποίο έχει σήμερα. Δηλαδή, άμα ναι. το σκεφτεί. Αυτό είχε αγοράσει το Android τότε, ήταν ακόμα. Α, ναι. Wow. Μα νομίζω ο Λάρι Πέιτ ξανά έγινε CEO στην Google. Γιατί ο Λάρι Πέιτ ήταν ο πρώτο CEO τη Google, αν δεν κάνω λάθο. Και είναι τώρα τη Alphabet. Και εντάξει, είναι τώρα τη Alphabet, αλλά αυτό ναι, είναι ναι. 4-5 χρόνια πόσο είναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώ okay. την ημερομηνία, αλλά το Android είναι το, το 8, το αγοράσανε. Νικρό ερώτημα. Η YouTube είναι πλέον ξεχωριστή εταιρεία ή είναι μέρο τη Google. Όχι, είναι μέρο τη Google, απλά είναι. ξέρω εγώ. <χι> όχι, φορές είναι μέρο τη Alphabet. Απλά ναι. είναι κάτω από την Google ή είναι δίπλα με την Google και κάτω από την Alphabet. Αυτό είναι που oh, τώρα. Νομίζω ότι δεν ανακοινώνουν αποτελέσματα σαν διαφορετικές εταιρείε. Όχι, δεν ανακοινώνουν. Αλλά η Google είναι και ξεχωριστή εταιρεία. Α, αυτό τυπικά δεν το ξέρω. Okay. Δεν το ξέρω. Okay, okay. Εννοείς, αν, αν έχει CEO, πώς είναι ο Σούνταρ πιντσά, Google, αν υπάρχει CEO του ah. YouTube. Έχει, νομίζω. Α, Μπράβο, μπράβο. Νομίζω έχει μία. Πρέπει να έχει. Τι μπράβο είναι. Ναι, ναι, ναι. Αισθάνομαι ότι είναι μία γυναίκα. Συγγνώμη. Οπότε, είσαι Eric Smith. Eric Smith θεωρώ ότι για μένα τον βάζω στην κατηγορία CEO όπω είναι ο Tim Cook, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο εκτελεστικό. Εγώ αυτό σκέφτηκα, όπω το είπε. Για μένα θεωρώ πιο μαγικό το ταξίδι που έχει κάνει. Βέβαια, πήρε μια εταιρεία πολύ πιο μικρή. Οπότε, mm. μεγαλώντας μεγαλώντα μια εταιρεία, έχει το... την άνεση να δοκιμάσει πράγματα και να κάνει πράγματα πολύ πιο. Yeah. Ε, τέτοια... Σίγουρα η Elon Musk είναι στο τέτοιο. Σ... Νομίζω θα, θα πήγαινε κι εγώ στην ίδια τριάδα. απλά θα άλλαζα τον, θα το Tim, Cook. τον Tim Cook με, με Eric Smith. Νομίζω. νομίζω. Yeah. Και για μένα ο Elon Musk θεωρώ ότι σε επίπεδο του, του πόσο αχόρταγος είναι και πόσο κάνει πράγματα και πόσο και πό... δηλαδή δεν σταματάει ποτέ, ρε παιδί μου, να το σκεφτεί. Όντω είναι το στρατιώδη Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και εντάξει, έχει και ένα marketing ότι εγώ το κάνω για την ανθρωπότητα και δεν με νοιάζουν το κέρδη, το οποίο έχει και λίγο πλάκα. Ναι, μωρέ, εντάξει, αυτό τώρα είναι ψέμα, όμω. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Ναι, νομίζω κι εγώ ότι. Πραγματικά. Είναι λίγο ψέμα. Αλλά πραγματικά είναι. Δηλαδή μπορεί να πέσει, νομίζω, με το κεφάλι στο καθένα. Δηλαδή το... Όντω το κάνει. Δηλαδή για το Twitter έβαλε πάρα πολύ. Ε, μεγάλο ποσοστό των μετοχών του, στην Τέσλα, νομίζω, σε... τη δέσμευσε κατά κάποιο τρόπο για να πάρει δάνεια. Α, έτσι το έκανε, ναι, οκ. Okay. Νομίζω, ναι, γιατί άμα τη ρευστοποιούσε. Mm -hmm. Γιατί παίζει και αυτό, ότι, άμα ρευστοποιήσει τι μετοχέ σου, έχει πολύ μεγάλη φορολογία στην Αμερική. Οπότε, το κόλπο που κάνουν όλοι οι Αμερικάνοι είναι να έχουν μεγάλο net worth. Γιατί έχουν πρακτικά μετοχέ, οι οποίε έχουν μια αξία, okay. αλλά δεν είναι λεφτά, άρα δεν φορολογούνται. Αυτό είναι το και όλο το κίνημα που λέει tax the rich και ότι είναι, παίρνουν τόσα λεφτά αλλά δεν φορολογούνται γι' αυτά. Αυτό δεν θέλω να καταλάβω, Ναι, μπράβο. Άρα το tax the rich είναι το ότι άμα δεν, mm. δεν... Ναι, αλλά άμα δεν ρευστοποιείς γιατί να φορολογηθείς. Σου λέει ότι θεωρητικά τα έχει τα λεφτά γιατί μπορεί Α, να Αυτό Δεν λοιπόν, να, να κάνει κάτι. Ναι, αλλά μπορεί. Α, μπορείς να μπορεί να δανειστεί. Μπορεί να δανειστεί με ενέχειρο τι μετοχέ σου. Μπράβο. Και εν τέλει, αυτά τα οποία θα δώσει εσύ στο δανεισμό σαν τόκο είναι μικρότερα από αυτά τα οποία θα έδινε για φόρο. Αν το, το δει αν το δει τόκο included. Ναι. Okay. Φαντάζομαι. Δηλαδή, σου δεν είμαι πολύ κοντά στο, στο, όλο κομμάτι αυτό, αλλά φαντάζομαι εκεί πάει. Ε, οπότε, σίγουρα θα βάζω τον Elon Musk, γιατί και μόνο ότι έχει κάνει από mm. πυράβλους, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τούνελς, τη, τη, τη Solar City, έχει γενικά, ρε παιδί μου, πολύ... Είναι αρκετά Ήταν του αδερφού του. Ξαδέρφου. Είναι ναι. εξαδέρφια ήταν αυτή. Okay. Στο βιβλίο λέει ότι αυτό του είπε να την κάνουν εταιρεία. Και μου βλάβει ότι του τα πάτε πολύ καλά. Θα την αγοράσω, να Α, ναι. Okay. ναι Ήταν ναι, και επενδυτή. Αλλά είχε κάνει το, το, PayPal. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που πολλοί το αγνοούν ότι ήταν αυτό και ο Peter Τιλ. Mm. Το PayPal. Και δεν ξέρω αν ήταν και ο αδερφό του. Ε, νομίζω ότι ήταν στην πρώτη εταιρεία. Στην X. Ναι. Τρομερό που κράτησε το domain από τότε. Το, το θεωρώ. Ε, πρέπει να έχει ψυχολογικά με αυτό. Σίγουρα και Δυστυχώ ε, τροφοδότησε τα δικά μου ψυχολογικά και δεν αφήνω το domains που έχουμε ήδη. Δεν πειράζει. Ναι. Απλά θα ναι. τα πάμε σε άλλο provider. Τα έχουμε πει αυτά. αυτό. Αυτό είναι, το έχουμε πει αυτό. Θα γίνει τέλο πάντων. Mm. Άλλο επεισόδιο του χρόνου λογικά. Ε, τι άλλο. Ε, νομ νομίζω ότι αυτοί τώρα. Σίγουρα υπάρχουν και άλλοι που είναι το ίδιο και περισσότερο αξιόλογοι. Άρα δεν μπορώ να mm. κρίνω ρε παιδί μου ότι είναι τέτοιο. Αλλά από αυτούς που έχω παρακολουθήσει εγώ κατά καιρού. Νομίζω αυτή είναι η αυτή που μου έχουν κάνει πιο πολύ εντύπωση και πιο θετική, α ναι. πούμε, έτσι, αύρα. Εμένα η θετική εντύπωση που μου έχει κάνει ο Σατία Ναντέλα, το ξαναλέω, πώ κατάφερε να γυρίσει το, την δημόσια γνώμη για τη Microsoft. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Δηλαδή, όταν έχουν αποφασίσει όλοι οι developers, όλοι, 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 ότι η Microsoft είναι καταδικαστέας σαν οργανισμός, δηλαδή είναι, στον είναι στο υπόλοιπη της υπόλοιπης το του οποιοδήποτε το να πεις ότι εγώ έχω οτιδήποτε Microsoft είναι ρετσινιά και αν το γυρίσεις όλο αυτό με το Azure, GitHub δηλαδή τρελά ναι. πράγματα τρομερό δηλαδή η μόνη ρετσινιά που έχει Microsoft τώρα είναι το Teams Μεγάλη κάγκρα εδώ, Teams. Είναι αυτό που είπε ο Elon Musk τώρα που πήγαν αυτοί, που, αυτό που μου στήλες, που πήγαν αυτοί του OpenAI τώρα στη Microsoft. Ναι. Και λέει τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Teams όμω. Α, ah, ναι. ναι, ναι. Εσύ μου το έστειλε, Εντάξει, βλέπω πολύ μαλακίε γενικά. Εντάξει, <laughs> <και> δεν... <laughs> Εντάξη, το, το πιο black humor, οριακά κακό, αλλά πολύ ενδιαφέρον αστείο πάντως που άκουσα για το OpenAI, mm. που διάβασα μάλλον στο, στο X για το OpenAI, ήταν λέει ότι κανεί δεν φανταζόταν ότι η πρώτη δουλειά που θα έπαιρνε το AI από του ανθρώπου ah, ναι, θα ήταν αυτή τη Sam Altman. <laughs> Ναι, 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 ναι. ναι. <laughs> Τρελή πλάκα. Ε, ναι, οπότε, σε αυτού θα έλεγα, προσπαθώ να σκεφτώ τώρα... Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Δεν τον συμπάθω πολύ. Δεν λέω ότι δεν είναι αξιόλογο, Αλλά δεν το έχω καθόλου με τον Μαρκ. Ναι, πολλά λάθη. Θεωρώ ότι μου έκανε κάτι γαμάτο, του βγήκε, πήγε τρένο, μπλα-μπλα-μπλα. Τώρα έχει φάει δύο χρόνια μαλάκα τη μαλακία με το. Αφού γύρισε στο ζύγι του, ρε φίλε. Με το VR και μετά πάει και κάνει. Ζυζι... Τι ξέρω. Ενώ. Έχει ναι. mm. γίνει πάντω. Εγώ είδα μια φωτογραφία που ήταν σε έρκλε. Ναι. Τον έχει δει. Όχι, είχα δει. Είναι, είναι κομμάτια, Είναι... Τότε που έλεγε ότι θα πάνε στο κολοσσέο με το, με το μάσκα, βλέπω <laughs> και να παίξει <πέξουν laughs> ξύλο. <άρακ. laughs> δηλαδή, συνειδητοποιεί μαλάκα ότι πήγε ο άλλο και έλεγε στον άλλο. Ναι, <laughs> να <Έλα>, πάμε να παίξουμε <laughs> ξύλο <laughs> στο κολοσσέο. Αυτό <laughs> ήθελα πάρα πολύ να το δω. Εγώ θα πήγαινα. Δεν ξέρω, δεν θα πήγαινα ένα σε αλλά θα ήθελα να δω το βίντεο πάρα Κοίτα, ει Ειδικά άμα και τα λεφτά που όπω λέγανε θα πήγαιναν σε ανθρωπικού σε σκοπού. Σίγουρα τα είχα σκάσει, πήγαινα Ρώμη και απλά ναι, ναι, ναι. για ένα διμεράκι και το κολοσσέο για να δω. Ρε, σκέψει πόσο αστείο θα ήταν να βλέπει δύο ανθρώπου οι οποίοι δεν ξέρουν πόσα λεφτά έχει ο καθένα. Ναι, 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 Και να παίζουν ξύλο. Να παίζουν ξύλο σαν πάνω στο κολοσσέο. Δηλαδή... Πάντω κάπου είχα ακούσει, συζητούσαν ε, να έχει μόνο grappling να μην έχει καθόλου striking, δηλαδή να έχει μόνο λαβέ και να mm. μην έχει χτυπήματα. Γιατί θέλουν να αποφύγουν χτυπήματα στο κεφάλι, ξέρω εγώ, μη σα κατευθύνουν. Άρα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, Ναι, ναι, ναι. Έχω, έχω ακούσει αυτή την ιστορία ότι ναι, να προσέχουν για το, για το κεφάλι του. Εντάξει. Ο, ο, ο Μάρκ είναι νομίζω κτίνο, αλλά ο άλλο είναι και. Παίζανε σωματόδη ναι, 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 ναι. από το φυσικό του. Μα το λέγανε. Αλλά ο. Ο Μάρκ έχει γίνει σου λέω. Ρε. Θα δει μετά στο Instagram τη φωτογραφία είχε ανεβάσει μια με κάποιου παίχτε του UFC. Αν ναι. είναι γυμνό από πάνω. Βασικά γυμνό με το σορτσάκι. Και είναι. Ε, Κτίνο, ρε. Εντάξει, είναι, έχει... είναι εξωγό με και είναι τούμπαν εντελώ. Εντάξει. Ρε, άμα είσαι ο πέμπτο που πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. Τι θα κάνει μετά. Αρχίζει το ζύγι του, ξέρω εγώ. Ναι. Θα πάει για αγώνε, λέει, να κάνει τηλεοπτικού. Δεν είχε πάει γιατί τον είχαν σαμπεί το ξύλο. Τον δήρανε. Ναι. ναι. Δεν το ήξερα. Ρε, ε, είτε... Είχε πάει σε κάτι αγώνε Μπραζίλιαν όμω. Ήταν ναι. δηλαδή κανονικά έδαφο. Λογικό, λογικό να τον δίρνε. Ε, γενικά, πρώτα αγώνα δεν γίνεται να με σε δίρυνε, φαντάζομαι. Πολύ ζώρικο. Που, που εσύ είσαι τώρα παίζει τα 40, ο τύπο. Σίγουρα είναι 40. Ναι, ε, ναι. Δεν μα δίρνε μια δεκαετία. Δεν ξέρω, ρε, φίλε. Αυτός αυτό είναι... το 4 έκανε το Facebook. Έτσι, το 4 ήταν 18. Άρα, πώ φυγαίνει αυτό. Μα δίνει πενταετία άμα το 4 ήταν 18. Ναι, 18 και έχουν περάσει από το 4-20 χρόνια, πες περίπου. Άρα 38. Μα, δηλαδή στην καλύτερη είναι 37. 38, ναι. Σημα. Μπορεί να είμαι και μαλακίε τώρα, δεν τα έκανα τα μαθηματικά, αλλά χοντρά, χοντρά. Γιατί, εγώ γιατί είπα ότι το, το 4 μα ρίχνει 5 χρόνια. Το, το 4 είπε. Το 4 λέω ότι έστω ότι έκανε Α, το όχι, Facebook. Όχι, το 14 ναι, Περίμενε. Εμείς Εμεί το... 4 ήμασταν 13. Εμεί το 4 ήμασταν 13. Τέλεια. Αυτό ήταν. 18. 18. Άρα μαζί άρχισαν 5 χρόνια. Άρα, τώρα το ήταν... υπολογίστηκε σωστά, αλλά με εντελώ λάθο σκέψη. Ναι, δεν πειράζει. Αλλά. Anyway, είναι. Δεν, δεν θεωρώ ότι το να μεγαλώσει μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Απλά ήταν κάτι το οποίο. Εντάξει, ένα social media network ήταν. Ενώ. Δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο. Θα μου πει και το άλλο τι ήταν. Ή γιατί εκεί ποιο το έτρεξε, Σέριλ Σάνμπεργκ. Ναι. Ναι, Τέλο πάντων, δε, δε δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι εγώ ρε παιδί μου περίεργο, αλλά δεν Και μου κάνει έχει τόσο πολύ. Η ένα προϊόν που ξαφνικά πήρε τον. Έχει τη μεγαλύτερη βάση χρηστών σε όλο τον κόσμο. Ισχύει. Δεν είναι εύκολο Υισχύ. αυτό. Τώρα ξαφνικά να πει: Εγώ έχω ένα δισεκατομμύριο ενεργού χρήστε το μήνα. Δεν είναι εύκολο. Μισό. Δε δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν τόσε εταιρείε που κάνουν πράγματα που δεν είναι εύκολα. Η ερώτηση είναι: Για κάποιο λόγο κάποιοι CEO μα κάνουν εντύπωση. Δεν σημαίνει ότι είναι οι καλύτεροι αυτοί που διαλέξαμε ο καθένα. Αλλά είναι κάτι το οποίο. Για <ΣΠΠΠΠ> μας... Ναι, όχι, εμένα μου κάνει. Ενώ άμα με ρωτήσει, δεν α σου πω ότι. Ακριβώ τον. Δηλαδή, είναι κάποιοι από αυτού που του κοιτάζω και προσπαθώ να καταλάβω τι... τι είναι αυτό το οποίο έχουν που θα ήθελα να βελτιώσω εγώ την αντίστοιχη τέτοια μου δεξιότητα. Θεέλνει να, να έχει six-pack σαν τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ναι, μπράβο, και λέει θέλω να κάνω six-pack σαν τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Ο... Για το Σατία Ναντέλε, δεν μπορώ να σου πω ότι έχει κάτι. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο σου είπα Το ότι γύρισε όλο το public opinion Και κάνει Boss moves και πιάνει τις ευκαιρίες Οκ okay, ρε παιδί μου Fair δεν είναι κάτι που Οκ okay. χτίζεται αυτό Και αυτός το έχει πάρα πολύ καλά Αυτό όμω, που έχει για παράδειγμα ο... ο Elon Musk Ή ο Steve Jobs που Αγνοούν ας πούμε το status quo Για πολλά πράγματα mm -hmm. αλλού look up to it ρε παιδί μου σε αυτό Ναι ναι όχι συμφωνώ αυτό. Γι' αυτό και εγώ του έβαλα μαζί. Τέλεια. Ωραία πραγματάκια. Αμέ. Ναι, Άρα ναι, καταλήξαμε να μιλάμε για CEO. Ναι. Ο CEO τη χρονιά. Ο CEO της χρονιάς. Τέλεια. Ε, μ, πολύ ωραία φάση. Μου άρεσε. Ωραία βγήκε αυτό. Ή η CEO τη καρδιά μα, όπω θε. Λες να, κάνουμε κάνω τόσο cringe το τίτλο να βάλω στο επεισόδιο. Για να δούμε. Θα σκεφτώ. Ωραία. Έχουμε να προτείνουμε. Ναι, θα προτείνω ύστερα από καιρό, ολοκλήρωσα πάλι, κατάφερα και ολοκλήρωσα μία σειρά στο Blu-ray μου, την οποία την είχα αγοράσει όταν ήμουν στο Βέλγιο και οπότε ύστερα από δύο χρόνια την κατάφερα και την έβαλα και την τελείωσα. Είναι η σειρά Watchmen. Το Watchmen είναι ακόμη εκτός πάντων μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ταινία το Watchmen για μένα φοβερή και είχε βγει μια σειρά η οποία είναι αυτό το οποίο λέμε spin-off, side story, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν είναι δηλαδή sequel της ταινίας. Α, είναι, παρά είναι, μετά, δηλαδή. είναι μετά την ταινία, αλλά δια... λέει την ιστορία στο πούμε, με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι φοβερή σειρά, okay. όπως λένε πολλοί, γιατί επειδή μέσα έχει κάποια κοινωνικοπολιτικά θέματα τα οποία είναι βέστα στην Αμερική, θεωρώ ότι κάποιοι είπαν ότι είναι πιο φοβερή από ότι είναι. Θεωρώ ότι καλά κάνει και τα έχει μέσα, να το πω αυτό βέβαια τα θέματα αυτά. Απλά σε κάποια σημεία είναι κατά τη γνώμη μου πιο αργή από ό,τι χρειαζόταν. Ακόμη και για μένα που μου αρέσουν οι αργές ταινίε ε, και σειρέ. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι το σενάριο είναι top, δηλαδή τελειώνει η σειρά και δεν έχει κενά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, Γιατί... ό,τι είδε έχει σημασία στη σειρά. Η μουσική θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Η σκηνοθεσία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Και εντάξει, okay, η αισθητική είναι off ε, σε σχέση με το βασικό Watchmen και με όλο αυτό σε σημαντικό βαθμό. Αλλά έχει τη δική του αισθητική που είναι συνεπή σε αυτό. Οπότε την προτείνω να τη δει κάποιο. Εννιά επεισόδια. Ε, δεν υπάρχει κάπου μάλλον να τη στριμάρει στο Watchmen. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο HBO ή κάπου τέτοιο. Εγώ Blu-ray την έχω. Βρείτε το. Θλίβομαι. Τώρα που θα πάω Αγγλία θα πάρω και άλλα Blu-ray. Εκεί να τη θλίψει. Ωραία. Ε, εγώ λοιπόν θα προτείνω, ε, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, δεν θυμάμαι αν είναι μερικά επεισόδια ή ένα πιο μεγάλο, η αλήθεια, γιατί έχω καιρό που το έχω δει, το οποίο πραγματεύεται, νομίζω λέγεται Expedition 4, ε, κάτι κά, κά, τέτοιο, θα το, θα το βρω και θα το βάλω το link κάτω, το οποίο αφορά ε, μια ομάδα τεσσάρων ατόμων, που ήταν απλός κόσμος, και οι οποίοι πήγαν για κάποιες ε, ώρες στο, στο διάστημα, σαν ένα. Το είχε, ήταν μέσω τη SpaceX όλο αυτό, ρε παιδί μου, το, το κομμάτι. Πήγανε με ένα ε, πλήρως πλήρω αυτόνομο ε, διαστήμα. Δηλαδή, δεν μπορούσαν να κάνουν κάποιου χειρισμού εκείνοι, αλλά οι χειρισμοί γινόντουσαν όλοι απομακρυσμένα. Και ήταν, α πούμε, ο... ήθελε να προωθήσει την εκδημοκρατικοποίηση του διαστήματος γιατί μέχρι τότε ήταν κατά κύριο λόγο κάτι το οποίο ήταν προσβάσιμο μόνο σε ε, ε, ανθρώπους μιας διαστημικής ε, ε, όχι εταιρεία. Οργανισμού. οργανισμού, ρε παιδί μου, ή οργανισμού διαστήματο κάποια χώρα, τη Ευρώπη ή κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ήταν κάτι που δεν ήταν προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο και εκείνοι ε, καταφέραν και το κάνουν. Και μάλιστα νομίζω ο ένα είχε βάλει και το σημαντικό κομμάτι τη χρηματοδότηση για την, ε, Expedition 4. Δεν θυμάμαι. Θα το βρω πάντω. Ωραία. Βρω, θα το βρω. Θα το βρω. Ε, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ... Είναι και ωραίο γυρισμένο. Έτσι είναι αρκετά συγκινητικό. Λίγο το. σε βάζει αρκετά μέσα okay. στο, στο... συνέστημα του. Πάει κάποιο. Ο οποίο είναι σαν και εμά απλό άνθρωπο, α πούμε, Σοδιάστημα. και μπορεί και κάνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και γενικότερα θεωρώ ότι είναι από τι σειρέ που βοηθάνε πάρα πολύ το Διάστημα, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολεί και είναι ωραίο να μα απασχολεί γιατί είναι το ίσω το επόμενο βήμα εμ, στην εξερεύνηση που κάνουμε του κόσμου αυτού. Οπότε ναι. είναι ε, έτσι, πολύ ωραία σειρά. Εκτό από το ότι είναι το επόμενο βήμα, η εξερεύνηση και να ασχόληση με το διάστημα έχει και άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινή μα ζωή. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο συχνά το αγνοούμε. Όμω, για παράδειγμα, το GPS, mm -hmm. το οποίο έχει πάρα πολλέ χρήσιμε. Αυτό που λέμε life saving, που σώζουν ζωέ χρήση, ο λόγο που υπάρχει είναι επειδή έχουμε ασχοληθεί με το διάστημα. Δηλαδή, και, και νομίζω το στυλό κιόλα κάπω έτσι έχει δημιουργηθεί, είναι η εικόνα μου, αλλά anyway. Α, είναι το ότι οι Αμερικάνοι φτιάξανε το big για να μπορεί να γράφει στο διάστημα και οι Ρώσοι πήραν μολύβι. Έλα, δεν έχει ακούσει τώρα, είναι το ρέντο, κλασικό τέτοιο. Τι που το μολύβι πήρε φωτιά. Και καλά που λέγανε ότι από την τριβή ο γραφίτη πήρε φωτιά, κάτι τέτοιο. Όντω. Ναι, ήθελε. Δεν ξέρω αν πήρε φωτιά. Όχι, άλλο ήταν αυτό που πήρε φωτιά. Που Όχι, αυτό που ήταν. Ο γραφίτης δεν ήθελε να έχει ρινίσματα, νομίζω, στην ατμόσφαιρα, γι' αυτό δεν πήρανε μολύβι. Απ' τε... ε, τώρα... Αλλά πλέον. Δηλαδή είναι εταιρεία στην Όχι, δεν ξέρω αν ήταν Αμερικανοί ή Ρώσοι. Μπορεί και Ρώσοι να είχαν κάνει το στυλό. Αλλά έχω ακούσει ότι ο λόγο που υπάρχει το στυλό είναι για να μπορεί να γράφει χωρί βαρύτητα και χωρί να έχει ρινίσματα. Οκ. Πάω πάσο. Το ball point που, που γυρίζει. Ναι, γιατί αυτό είναι που ακουμπάει το, ναι, 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 ναι. το μελάνι πάνω και μετά oh. κάνει μπαλίτσα βόλτε. Ωραία cool. πάντω. Ωραία. Season 5, επεισόδιο so, 6. Νομίζω ναι. Πολύ ωραία. Μικρή κουβέντα.fm slash S05 slash E06 slash. slash slash. Δεν παίζει χωρί τρελίνγκ slash. Πε, κάνει redirect. Α, ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Ε, αυτά. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.